Στην Καμβάλα βρέθηκε από το πρωί, κατά την δεύτερη μέρα της περιοδίας του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο υποψήφιος για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Η μέρα του στην Καβάλα ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί με μία σύντομη βόλτα στην πόλη πριν φτάσει στα γραφεία της ΝΟΔΕ Νέα Δημοκρατίας Καβάλας, όπου έκανε μία σύντομη δήλωση. Είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ στην Καβάλα με καλούς φίλους, με ανθρώπους που όλο και περισσότερο αντιλαμβάνονται την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει. Η Νέα Δημοκρατία να γυρίσει σελίδα, να ξαναγίνει ένα σύγχρονο ελκυστικό κόμμα που θα ξαναμιλήσει στους 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας που μας γύρισαν την πλάτη τα τελευταία χρόνια. Είμαι εδώ στα γραφεία της ΝΟΔΕ για να γνωρίσω από κοντά τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν μάχες και κράτησαν τη σημαία αυτής της παράταξης ψηλά και στα εύκολα και στα δύσκολα. Τον Απόστολο Τζιτζικώστα υποδέχθηκαν κομματικά στελέχη στα γραφεία της ΝΟΔΕ αλλά και ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Κώστας Ευθυμιάδης, ο οποίος μάλιστα μνημόνευσε στιγμές που μοιράστηκε με τον πατέρα του κυρίου Τζιτζικώστα πριν από χρόνια, όντας και οι δυο τους συνδικαλιστές στην ίδια παράταξη. Είχαμε την τύχη, την οικογένεια Τζιτζικώστα, να τη γνωρίσουμε από τον πατέρα. Συνδικαλιστές τότε εμείς, σε πολλές κομματικές εκδηλώσεις, και η παρουσία του Απόστολου σήμερα γεννά μέσα μας τις αναμνήσεις εκείνες. Ελπίζω ότι και ο ίδιος, όταν απέλθει από την πολιτική, να αφήσει αυτές τις αναμνήσεις που άφησε ο καλός του πατέρας. Η παρουσία του διαμορφώνει μια από τις 4, θα έλεγα, συνθήκες, πείτε τις παραμέτρους, πείτε τις όπως θέλει, παράλληλες πορείες προς τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος καλείται 22 Νοεμβρίου να εκλέξει τον νέο πρόεδρο του κόμματος. Για 2 δρόμους έκανε λόγο από την πλευρά του ο Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τα γραφεία της ΝΟΔΕ. Ο ένας είναι ο δρόμος της στασιμότητας και ο άλλος ο δρόμος της αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας, της προόδου και της επαναπροσέγγισης των 2 εκατομμυρίων ψηφοφόρων που έχουν χαθεί από τη Γαλάζια Παράταξη τα τελευταία χρόνια. Στις 22 Νοεμβρίου όμως δεν επιλέγουμε απλά ένα πρόσωπο. Σε αυτές τις εκλογές επιλέγουμε κάτι ακόμη σημαντικότερο. Το πού θέλουμε να πάει η παράταξή μας τα επόμενα χρόνια. Και εδώ υπάρχουν 2 δρόμοι. Δεν υπάρχει τρίτος. Ο ένας που λέει ότι η παράταξή μας είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να αλλάξει απολύτως τίποτα, η συσπήρωση μας αρκεί, οπότε δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καθόλου. Και ο αντίπαλος με το χρόνο του, σαν όριμο φρούτο, θα πέσει. Και υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Ο δρόμος που πιστεύω βαθιά, ο δρόμος που με οδήγησε στο να είμαι υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματός μας. Και είναι ο δρόμος που λέει ότι όχι, τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία δεν πάνε καλά. Είμαστε μια παράταξη που ιδεολογικά θα έπρεπε να κυριαρχεί και όμως παρόλα αυτά όλο και περισσότεροι πολίτες μας γυρίζουν την πλάτη. Μόλις σε λίγα χρόνια η παράταξή μας έχασε άνω των 2 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Ο κύριος Τζιτζικώστας τόνισε όμως πως η επιλογή για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είναι και εθνική υπόθεση, καθώς χαρακτήρισε επικίνδυνη τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επιζήμια για το λαό. Και το διακύβευμα μάλιστα στις εκλογές είναι εθνικό, γιατί σήμερα έχουμε μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα στο χάος, λόγω των ιδεολειψιών τους, λόγω της ανικανότητάς τους, λόγω του ρεβανσισμού τους, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να οδηγήσουν τη χώρα στα βράχια.